Έχουμε σύνδεση με έναν ηθοποιό που τον αγαπάμε πολύ. Με έναν ηθοποιό που είναι πρωταγωνιστή στη νέα σειρά του Σίγμα, Άγρια Γη. Μαζί μας ο Θανάσης Πατριαρχέας. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι μαζί μας, Θανάση. Ξεκίνησε μια σειρά καινούρια, φιλόδοξη σειρά. Ναι. Πες μου λίγο τις πρώτες εντυπώσεις. Τι άκουσες από τον κόσμο, γενικότερα το κλίμα. Καταρχάς λίγο να γυρίσω λίγο το κινητό να δω πώς φαίνομαι καλύτερα. Έτσι, τέλεια. Είσαι και λίγο στο πλάι, θέλω να σου πω, Θανάση μου. Ναι, Θανάση, ναι. Για πες μας λίγο το... Συγγνώμη, είμαι στο αυτοκίνητο, ναι. Γιατί γίνεται χαμός στους δρόμους, έχουν απεργία όλα τα μέσα. Α, έτσι πάει. Δυστυχώς ήταν λύση ανάγκης. Είμαι παρκαρισμένος με ασφάλεια. Μπράβο. Και εδώ να μιλήσουμε. Μπράβο, Θανάση. Λοιπόν, Άγρια Γη είναι ένα φιλόδοξο νέο εγχείρημα του Sky. Σε ένα πολύ ωραίο σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Χάνουμε λίγο τη φωνή, η αλήθεια είναι, δεν ακούμε πολύ καλά. Θανάση, μας ακούς? Ωραία. Ακούω, εγώ ακούω καθαρά. Ξέρεις, είσαι ένας ηθοποιός που ακόμα και από τη φυσιογνωμία σου είσαι καθηλωτικός. Δηλαδή έχεις αυτό το βλέμμα, αυτό έτσι το εκτόπισμα. Καλά, πού το βλέπεις τόσο μακριά το βλέμμα? Το βλέμμα, είναι κοντά το βλέμμα του, η αλήθεια είναι, δεν είναι μακριά. Έχεις ένα εκτόπισμα. Οι ρόλοι που συνήθως σε συνοδεύουν είναι αυτοί, έτσι, αυτοί του εκτοπίσματος, ναι, που σου λέω. Εσένα, όταν σου προτείνονται αυτοί οι ρόλοι, πιστεύεις ότι είναι αυτοί έτσι που είναι στα μέτρα σου ή πας και λίγο κόντρα? Από το χαρακτήρα σου εννοώ, από όλο αυτό που είσαι. Θα σου είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς στην τηλεόραση σου δίνουν ρόλους που είναι κοντά στο φυσικό σου. Ναι, ναι. Ενώ στο θέατρο μπορούμε να παίξουμε διαφορετικούς ρόλους, mm-hmm, που δεν είναι τόσο κοντά μας. Στη τηλεόραση παίζουν εκ του ασφαλούς. Ναι. Πάντως του πάει ο ρόλος του κακού, ας πούμε. Ναι, για κακό, δεν το συζητώ. Για κακός είναι ότι πρέπει. Ναι. Και ο ρόλος σου στην Άγρια Γη, πες μου ακριβώς έτσι. Όχι ακριβώς, πες μου πάνω κάτω κάποια πράγματα για το ρόλο σου. Είμαι ο κολλητός του Άρη, mm-hmm, του Στέφανο Μιχαήλ. Ναι. Που τα πάμε και πολύ καλά και στην κανονική ζωή. Και τον βοηθάω να πάρει εκδίκηση από την Όλγα Δρύβα. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ακόμα, θα γίνει πιο κάτω, γιατί εγώ είχα και ένα τύχημα και θα φανεί ότι δεν μπορώ να δω. Έχω ένα πρόβλημα όρασης μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι είμαι δίπλα στον Άρη σε όλα, από την αρχή, από τότε που ήμασταν φαντάρι, μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο επεισόδιο εμάς μας καθήλωσε, μας αρέσει πάρα πολύ σαν σειρά και είστε και πάρα πολύ ωραίο team. Νιώθω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ ωραία πράγματα και αυτό είναι ένα από τα ωραία πράγματα στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται. Εγώ το λέω αυτό, αν και δεν επιτρέπεται πολλές φορές. Mm-hmm. Η αρχή έγινε από τις Άγριες Μέλισσες, η επανεκκίνηση της μυθοπλασίας. Ναι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές δουλειές, yeah, που να λες, mm-hmm, και είμαστε από αυτές. Ελπίζω να την αγκαλιάσει ο κόσμος. Είναι δεδομένο. Ναι. Βέβαια και εμείς θυμόμαστε λίγο οι παλαιότεροι, το νησί, για παράδειγμα. Καλά, έτσι, δεν το μιλάμε συζητώ. Τότε, πολύ ωραία, εκείνο κι αν ήταν η εικόνα του, κινηματογραφικό, το στυλ του. Ήταν πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία. Και μακάρι να γίνονται πάντα τέτοιες δουλειές, βέβαια, για να ανεβαίνει και η ποιότητα. Μακάρι. Θανάση, κωμωδία έχεις κάνει ποτέ? Όχι. Όχι, στο θέατρο έχω κάνει πολλές φορές, mm-hmm, στη τηλεόραση όταν ήμουν στα καλύτερα μας χρόνια. Και τώρα που έρχεσαι στην Κύπρο, έρχεσαι με κωμωδία στο θέατρο.